Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 22 Μαρτίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τη διενέργεια ελέγχων για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων στην Νοτιοδυτική Ελλάδα ζητά ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν σχολεία που μπορεί να καταρρεύσουν με μια ισχυρή σεισμική δόνηση. Ο βουλευτής Ζακύνθου και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής στο Ιόνιαν για τα μέτρα ανακούφισης των Ζακυνθινών μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου. Ξεκίνησαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Κορυφώνονται αύριο στην Καλαμάτα οι εκδηλώσεις παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θοδωρής Γαλιατσάτος κάνει τον απολογισμό της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Επιτροπής Νήσων που ολοκληρώθηκε στην Κέρκυρα. Στα 5 κορυφαία τεχνικά έργα στον κόσμο, η Ολυμπία Οδός βραβεύτηκε από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών. Την Κυριακή για 14η χρονιά στη Μεσίνη ο Μαραθώνιος, όλα έτοιμα για τη μεγάλη διοργάνωση. Τη διενέργεια ελέγχων για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών μονάδων στην Νοτιοδυτική Ελλάδα ζητά ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης. Μάλιστα, ο καθηγητής σεισμολογίας υποστήριξε πως υπάρχουν σχολεία που μπορεί να καταρρεύσουν με μια ισχυρή σεισμική δόνηση. Σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν για άλλη μια φορά οι δηλώσεις του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκη Τσελέντη, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σχολικές μονάδες σε σεισμογενείς περιοχές όπως είναι η Νοτιοδυτική Ελλάδα. Ο κύριος Τσελέντης βρέθηκε την Πέμπτη το βράδυ στην Πάτρα και μιλώντας στο Ιόνιαν υποστήριξε πως υπάρχουν σχολεία σαπίμια. Να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να παίζουμε ανθρώπινες ψυχές, να βγαίνουν και να λένε ότι έχουμε τα καλύτερα σχολεία της Ευρώπης. Να σας δείξω εγώ σχολεία τα οποία είναι σαπίμια, αλλά αυτοί που τα λένε έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία της Εκάλης και Φυσιάς. Τι διαφορά. Λοιπόν, και εγώ έχω κάνει μια πρωτοβουλία πραγματικά να τα κοιτάξουμε αυτά τα πράγματα και κυρίως αυτό πέφτει και στο πλέον να πάρουμε πρωτοβουλία στη Δήμαρχη. Εκεί θα πάει το θέμα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο κύριος Τσελέντης επεσήμανε πως δεν είναι μόνο τα σχολεία αλλά και όλα τα δημόσια κτίρια τα οποία βρίσκονται σε άθλια κατάσταση εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Εμείς καταγράφουμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ήδη έχουμε αναλάβει και κάποια σχολεία. Δηλαδή δουλεύουμε στο Μοσχάτο, δουλεύουμε στο Λουτράκι, αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή. Απλώς εντελώς στην θελοντική βάση το κάνουμε. Οπότε, αλλά δεν είναι μόνο τα σχολεία. Είναι εκκλησίες, είναι νοσοκομεία, είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το θέμα έχει απασχολήσει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, το οποίο είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, έχει ζητήσει να ξεκινήσουν έλεγχοι για την αντισεισμική θωράκιση των δημόσιων κτίριων και των σχολείων στην περιοχή. Και από τις ενημερώσεις και τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, πάμε στη Ζάκυνθο για να δούμε τι έχει γίνει με τα έργα αποκατάστασης των ζημιών αλλά και με τα μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων του νησιού μετά τον ισχυρό σεισμό της 26ης Οκτωβρίου. Μαζί μας είναι ο βουλευτής Ζακύνθου και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Σταύρος Κοντονής. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντονή, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το λιμάνι, γιατί σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες ξεκινά και επίσημα η τουριστική σεζόν. Ο Υπουργός Υποδομών υπέγραψε την κατακύρωση της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών. Οπότε, ποιο είναι το επόμενο βήμα και τι μπορούμε να περιμένουμε? Κοιτάξτε, ήδη πολύ σωστά λέτε κι εσείς, έχει υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σαντορινιό, τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας, η μελέτη, η οποία είναι ύψους 387.000 ευρώ. Και αυτή αφορά το τεράστιο έργο αποκατάστασης των ζημιών στο λιμάνι της Ζακύνθου, έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να σας πω ότι αυτές είναι εξασφαλισμένες πιστώσεις και μετά το πέρας της μελέτης θα ξεκινήσει η διαδικασία των έργων και της αποκατάστασης των ζημιών. Ούτως ώστε σε σύντομο, όσο είναι δυνατόν αυτό το πράγμα και ανθρωπίνως δυνατόν, χρονικό διάστημα, να έχουμε το λιμάνι σε εξαιρετική κατάσταση όπως ήταν πριν το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου. Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα, να σας ανακοινώσω ότι προχθές με ενημέρωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χουλιαράκης, ότι υπεγράφει και από μέρους του, ήταν ο τελευταίος υπουργός που θα υπέγραφε την κοινή υπουργική απόφαση, η παροχή του εκτάκτου βοηθήματος των 5.000 ευρώ. Οπότε ενημερώνω και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι με υπουργική τροπολογία θα υλοποιηθεί και αυτό το μέτρο και μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, μπορεί να γίνει και την επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, μια απλούστατη διαδικασία, διότι έλεγχοι έχουν γίνει. Αναφέρομαι στον πρώτο έλεγχο που είχαν διενεργήσει τα κλιμάκια της ΚΤΥΠ. Επομένως οι έχοντες να λάβουν αυτό το επίδομα θα το λάβουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη 5 μήνες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Ωστόσο, να επιστρέψουμε στο θέμα του λιμανιού. Γιατί, ναι, μεν είναι πρόωρο να συζητήσουμε για την ολοκλήρωση, αφού είμαστε ακόμα στις μελέτες. Είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί το καλοκαίρι το λιμάνι δεν θα έχει αρκετές διαθέσιμες θέσεις για τα μέγα γιώτα και τα σκάφη. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν από τους τοπικούς φορείς, λαμβανομένου υπόψη των προβλημάτων τα οποία δημιούργησε ο σεισμός. Και το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Ζακύνθου θα πρέπει σε αγαστή συνεργασία, όπως πρέπει να γίνεται πάντα, να βρουν λύσεις για αυτή την έκτακτη κατάσταση. Από μεριάς της κυβέρνησης θέλω να πω ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε ότι για το ζήτημα αυτό είχε έρθει και επισκέφθηκε και έκαμε και επιτόπου αυτοψία ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, και προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες για τη σύνταξη της μελέτης και ελπίζω μετά την ολοκλήρωσή της να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα και τα έργα αποκατάστασης. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό αίτημα από την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα για ειδική ποσόστοση των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έγινε και μια επίσκεψη των μαθητών στο Υπουργείο. Μπορεί να έχει μια καλή τύχη το συγκεκριμένο αίτημα. Κοιτάξτε, πριν είχα μιλήσει και εγώ με τα παιδιά και τους γονείς τους, πριν θέσουν και το θέμα και οι ίδιοι στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είχα ενημερώσει τον κύριο Γαβρόγλου. Πριν 10 μέρες για το ίδιο θέμα είχαμε πάλι εκ νέου μια συζήτηση. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό είναι σε καλό δρόμο. Το Υπουργείο Παιδείας το εξετάζει με θετικό τρόπο. Ελπίζω η κατάληξη να είναι θετική στην κατεύθυνση που θέλουμε. Δηλαδή μια ποσόστοση για τα παιδιά της τρίτης λυκείου που είναι υποψήφια για τις ανώτατες σχολές. Τώρα, κύριε Κοντονή, έχουν μείνει σχεδόν 2 μήνες πριν στηθούν οι τριπλές κάλπες. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο η Νέα Δημοκρατία στέλνει ένα μήνυμα νίκης και στις τρεις κάλπες. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να ολοκληρώσει την τετραετία. Εσείς, ποιες είναι οι σκέψεις σας για την ολοκλήρωση της τετραετίας, αλλά και το αν έχετε ακόμα ξεκαθαρίσει μέσα σας, αν θα δώσετε τη μάχη σας για την μονεδρική της Ζακύνθου? Να ξεκινήσω από το τελευταίο, κυρία Καλαμαρά. Από τον Νοέμβριο του 2012, δηλαδή την πρώτη χρονιά που είχα εκλεγεί βουλευτής, τίθεται συνεχώς αυτό το ερώτημα που θα είμαι υποψήφιος. Κάθε φορά λοιπόν λέω ότι είμαι στη Ζάκυνθο. Θα είμαι στη Ζάκυνθο. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι θα ήταν από μέρους μου πολιτικά απαράδεκτο και ηθικά ανέντιμο να μην συνέχιζα να είμαι υποψήφιος βουλευτής στη Ζάκυνθο. Στον τόπο δηλαδή, στην πατρίδα μου, στον τόπο που ζω και εργάζομαι, στον τόπο που με ανέδειξε 3 συνεχόμενες φορές βουλευτή. Θα ήταν απρέπεια εκ μέρους μου να το έκανα αυτό το πράγμα. Βεβαίως, τι να πω, ακούω κι εγώ διάφορα. Τη μια με στέλνουν στη Β' Αθήνα, την άλλη στην Ευρωβουλή. Δεν ξέρω κι εγώ τελικά που θα βρεθώ με όλα αυτά τα πράγματα. Σας λέω, θα είμαι υποψήφιος στη Ζάκυνθο, όπως έχω υποχρέωση και πολιτικά και ηθικά να είμαι υποψήφιος εδώ, και είναι στην απόφαση των συμπολιτών μου, αυτούς που πιστεύω ότι υπηρέτησα κατά τρόπο ορθό όλα αυτά τα χρόνια, να κρίνουν την πορεία και το έργο μου και το έργο του κόμματος και το δικό μου αυτή την περίοδο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι έχει ανάγκη από αυτό το χρονικό διάστημα για να νομοθετήσει αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Ήδη σας λέω ότι την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί και σήμερα, μπορεί και τη Δευτέρα να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που εκεί θα υπάρχουν και ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι απολύτως φιλολαϊκά και προστατεύουν την κοινωνία και τους οικονομικά αδύναμους, είναι μέτρα πάρα πολύ σοβαρά που πρέπει να ολοκληρωθούν στην νομοθετική τους διάσταση. Επειδή μιλήσαμε για τους σεισμούς, θέλω να κάνω μια αναφορά. Ξέρετε, μεταξύ των μέτρων τα οποία η κυβέρνηση είχε προκρίνει ήταν και η προστασία, ένα οριζόντιο μέτρο όλων των Ζακυνθινών από τη διενέργεια πληστηριασμών. Το θυμόσαστε αυτό. Είχε νομοθετηθεί ότι αυτή η προστασία θα ισχύει μέχρι 29 Ιανουαρίου 2019, αλλά εξαιτίας της απόφασης της πολύ σωστής, την είχα εισηγηθεί και εγώ στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, επέκτασης του μέτρου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, κρίθηκε ότι πρέπει να επεκταθεί και η προστασία όλων των Ζακυνθινών από πληστηριασμούς μέχρι 29 Απριλίου. Ενώ λοιπόν έφερα με τροπολογία δική μου, βουλευτική τροπολογία, την παράταση
για άλλους 3 μήνες, αυτή την παράταση η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε. Είναι πολύ καλό να μιλάμε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να δούμε και θα πρέπει να ξέρει και η κοινωνία ότι σε θετικά μέτρα για το λαό, για τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται και σε μια δύσκολη κατάσταση της αναγκαστικής εκτέλεσης και των πληστηριασμών, όταν τα εισηγήθηκε η κυβέρνηση στη Βουλή και τα ψήφισε και τα περάσαμε αυτά τα μέτρα, εμείς βρήκαμε απέναντί μας τη Νέα Δημοκρατία. Ας το έχουν υπόψη τους όλοι, διότι αυτά δεν θα μείνουν έτσι μετέωρα και εν όψη εκλογών βουλευτικών, αλλά και εν όψη εκλογών τοπικών. Περιμένουμε και με ενδιαφέρον και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, μιας και θα είναι στο νησί της Ζακύνθου και αναπληρώτη ο Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Φωτίου. Και θα επισκεφθεί και τον ΟΔΑΖ. Mm-hmm. Μετά το πέρας της παρέλασης, θα επισκεφθεί τον ΟΔΑΖ, όπου εκεί θα εκτεθούν τα ζητήματα. Ένα μεγάλο έργο θα το δει από κοντά, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, για το οποίο όλοι οι Ζακυνθινοί πρέπει να είμαστε περήφανοι. Και κλείνοντας, κύριε Κοντονή, θα ήθελα το σχόλιο σας εν όψη των δημοτικών εκλογών στη Ζάκυνθο και την παραίτηση του Ελευθέρη του Γιαννάτου. Τώρα, από εδώ και στο εξής, τι γίνεται? Είναι πολλές οι προκλήσεις για το Δήμο, αρκετά τα προβλήματα, αρκετοί υποψήφοι. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τοποθετηθεί μπροστά σε αυτή τη νέα κατάσταση. Εγώ θέλω να σας πω, κυρία Καλαμαρά, ότι η κυβέρνηση έχει φροντίσει για τη Ζάκυνθο τα τελευταία μέτρα και τα τελευταία χρηματικά ποσά που έχουν διοχετευτεί στο νησί είναι μεγάλα. Είναι 13 εκατομμύρια για το βιολογικό, mm-hmm, καθαρισμό και την επέκταση του δικτύου. Είναι 12 εκατομμύρια για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου. 6 εκατομμύρια για την αντικατάσταση των άμυαντων σωλήνων και 1,5 εκατομμύριο για το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο ήταν ένα ποσό το οποίο είχα εγώ τότε δώσει και είχα προσδιορίσει για το νέο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο ελπίζω να ξεκινήσουν οι εργασίες του μετά το πέρας της μελέτης, όπως με είχε ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος. Το πέρας της μελέτης σημαίνει ότι ξεκινάει η διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανέγερση του νέου κλειστού. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Τα ποσά τα οποία έχουν δεσμευτεί για τη Ζάκυνθο είναι τεράστια και ο τόπος μας, αυτό θέλω να πω προς όλους τους Ζακυνθινούς, έχει ανάγκη τίμιους ανθρώπους, mm-hmm, οι οποίοι με ασφάλεια θα διαχειριστούν το δημόσιο χρήμα και δεν θα έχουμε τα φαινόμενα της κακοδιαχείρισης και της αδιαφάνειας των προηγούμενων χρόνων. Επομένως, το κριτήριο για να πάμε μπροστά, για να δημιουργηθούν αυτά τα έργα υποδομής και να ολοκληρωθούν προς όφελος της κοινωνίας, είναι αυτοί που θα τα διαχειριστούν να είναι τίμιοι άνθρωποι και να ξέρουμε όλοι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Διότι δυστυχώς όσοι παρέλασαν τα προηγούμενα χρόνια από υπεύθυνες θέσεις δεν μπορεί να επέρονται και για την στάση τους και για την πολιτεία τους. Αυτό το λέω ως μία επισήμαση προς όλους. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντονή, που είστε μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κέρκυρα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων, παρουσία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της EPMR και των νησιωτικών περιφερειών της Ευρώπης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός. Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για το πολιτικό γραφείο, το εκτελεστικό όργανο δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Θόδωρος Γαλιατσάτος, εκλέχθηκε για ακόμα μια φορά ομόφωνα στο συγκεκριμένο όργανο και είναι μαζί μας απόψε για να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό του διημέρου. Κύριε Γαλιατσάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει αυτή η επανεκλογή για εσάς προσωπικά, αλλά φυσικά και για τους κατοίκους του Ιωνίου. Δείτε, η επανεκλογή στην θέση αυτή είναι μια καταρχήν τιμητική επιλογή για την ίδια την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι και η εμπιστοσύνη που δείχνουν όλες οι ελληνικές περιφέρειες απέναντι στην περιφέρεια των Ιωνίων, γιατί η παρουσία μου στο πολιτικό γραφείο είναι η εξουσιοδότηση όλων των ελληνικών περιφερειών, των νησιωτικών, να εκπροσωπείται η Ελλάδα σε αυτό το όργανο από τη δικιά μας περιφέρεια και από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Οι ευθύνες είναι μεγάλες, γιατί καλούμαστε στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής να προωθήσουμε το επόμενο διάστημα
θέματα που σχετίζονται με την πολιτική της συνοχής και τη χρηματοδότηση του επόμενου κοινοτικού πλαισίου του 2021-2027, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μορφή που θα πάρει από εδώ και στο εξής η εδαφική συνεργασία, δηλαδή οι συνεργασίες των περιφερειών, των νησιωτικών με τις όμορες περιφέρειες, εν προκειμένου για μας με τις περιφέρειες της Αλβανίας και της Ιταλίας. Οι τάσεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να μειωθούν αυτά τα ποσά που διατίθενται για την πολιτική συνοχής και να αλλάξουν επί το αρνητικό οι διαδικασίες που καθορίζουν το πώς γίνεται αυτή η εδαφική συνεργασία. Αυτά θα πλήξουν όλες τις νησιωτικές περιφέρειες, αν ισχύσουν. Γι' αυτό και ακριβώς εμείς κινούμαστε και αυτές οι αποφάσεις της διημερίδας κινούνται στην κατεύθυνση να δράσουμε διαφορετικά, να πείσουμε καταρχήν τις δικές μας κυβερνήσεις σε κάθε περιφέρεια, τη δική της κρατική οντότητα, να στηρίξει τις επιλογές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αφετέρου να πείσουμε τα όργανα που αποφαίνονται στην Ευρώπη ότι ο ρόλος των περιφερειών δεν μπορεί παρά να είναι ρόλος αποφασιστικός, ειδικά στα ζητήματα στρατηγικής που αφορούν τις ίδιες τις περιφερειές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Γαλιατζάτη, γιατί όλοι γνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιφέρειες, όλοι οι κάτοικοι των νησιωτικών περιφερειών. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ότι έχουν φωνή, ότι μπορούν να διεκδικούν σημαντικά κονδύλια, πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα αλλά και για δράσεις. Και θα θέλαμε να μας πείτε, όπως ολοκληρώθηκε το διήμερο, για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που αναλύθηκαν και για τις μεταφορές και για το περιβάλλον και για την οικονομία και για την ενέργεια, τι μπορούμε να κρατήσουμε? Είναι αλήθεια ότι συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη βιοπικιλότητα, με την προσβασιμότητα στα νησιά, με τα ενεργειακά θέματα, ειδικά στα μικρά νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα στο εθνικό δίκτυο, με τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέματα που έτσι κι αλλιώς είναι καυτά και για την ελληνική πραγματικότητα, αν θέλετε για τη δική μας πραγματικότητα στα Ιόνια, και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και σε ειδικές συνεδρίες καλές πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί σε άλλες χώρες της νησιωτικής Ευρώπης και να συζητήσουμε για το πώς μπορούν αυτές οι πρακτικές μέσα από τη συνεργασία να μεταφερθούν αφενός μεν ως εμπειρία στις περιοχές όπως οι δικές μας ή κυρίως της Νότιας Ευρώπης όπου χρειάζονται αυτή τη στήριξη και ταυτόχρονα να προωθηθούν για χρηματοδοτικές λύσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν εκτίμηση όλων ότι αυτό το διήμερο ήταν ένα διήμερο εξαιρετικά ποιοτικό από την άποψη της συμμετοχής, του επίπεδου των συζητήσεων και της συνεισφοράς όλων των ομιλητών. Και τα συμπεράσματά του θα μας βοηθήσουν και εμάς ως Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και γενικά την Επιτροπή Νήσων της CPMR για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να βοηθήσουμε τα μέλη μας ως Επιτροπή και ταυτόχρονα βέβαια τους πολίτες. Ίσως δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, γιατί σας είπα και πριν ότι το μέγα ζήτημα της περίοδου είναι το πρόβλημα να πιστούν τα ευρωπαϊκά όργανα να μην μειώσουν τους προϋπολογισμούς και ταυτόχρονα να μην μειώσουν τα ποσά που διατίθεται για την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Δημιουργήθηκε σε αυτή την διημερίδα μια καλή ομάδα δράσης με επικεφαλή στον πρόεδρο της Επιτροπής Νήσων και εμάς τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και με συμμαχίες που δημιουργήθηκαν με τους ευρωβουλευτές που μίλησαν αλλά και με την ελληνική κυβέρνηση που παραβρέθηκε, ούτως ώστε να έχουμε αξιόπιστη φωνή το επόμενο διάστημα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό από μόνο του. Και κλείνοντας, κύριε Γαλιατζάτη, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα του μεταφορικού ισοδυνάμου. Αφού βρέθηκε στην Κέρκυρα ο κύριος Σαντορινιός και μίλησε για αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο που έχει μπει σε εφαρμογή και είναι πραγματικά μία ανάσα για όλους τους κατοίκους των νησιών. Ναι, ο κύριος Σαντορινιός μίλησε για το μεταφορικό ισοδύναμο και εμείς τοποθετήκαμε σχετικά. Είναι αλήθεια ότι ήδη οι πολίτες των νησιών του Ιωνίου μπορούν να βλέπουν στους λογαριασμούς τους, εφόσον βέβαια μπουν στην διαδικασία να αποκτήσουν τον αριθμό που τους αναλογεί, μπορούν να βλέπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα ποσά που κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδυνάμου.
Η συζήτηση αυτή έδωσε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ο κ. Σαντορινιός και η κυβέρνηση βέβαια δι' αυτού ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές ευκαιρίες στην κατεύθυνση αυτή, γιατί θα ενταχθούν σταδιακά και οι επιχειρήσεις αλλά και σε ορισμένες περιοχές και η μεταφορά των καυσίμων, η οποία και αυτή θα μπει στη διαδικασία της επιδότησης. Άρα έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο και σε αυτή τη διαδικασία αξίζει να δούμε τις ελλείψεις ενδεχομένως που έχει το σύστημα για να τις διορθώσουμε και να είναι πιο αποδοτικό. Και ένα ακόμα τελευταίο σχετικά με αυτό είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία, όπως εξήγησε ο Υπουργός, είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Και είναι αίτημα και της κυβέρνησης, αλλά και δικό μας αίτημα, ότι αυτή ακριβώς η βοήθεια που δίνεται στις νησιωτικές περιφέρειες δεν πρέπει να είναι μόνο εθνική πολιτική, πρέπει να καταστεί και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χρηματοδοτείται απευθείας από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Γιατί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έθεσε πρώτα το ζήτημα της νησιωτικότητας, αλλά πρέπει στην πράξη να αποδείξει ότι σέβεται και τιμά αυτή την ανάγκη που έχουν οι νησιωτικές περιοχές και οι πολίτες των περιοχών αυτών. Μάλιστα, κάπως έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε όλα τα σημαντικά θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης. Κύριε Γαλιατσάτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε λίγο ακόμα στο ίδιο θέμα. Η συνεργασία των νησιών της Ευρώπης είναι απαραίτητη για τη λύση των κοινών τους προβλημάτων. Τόνισαν μεταξύ άλλων ο κύριος Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης. Τα νησιά της Ευρώπης έχουν παρόμοια προβλήματα και για την επίλυσή τους πρέπει να συνεργαζόμαστε, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης, που βρέθηκε στην Κέρκυρα συμμετέχοντας στην 31η Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων CPMR. Ο ίδιος μίλησε για την καλή συνεργασία που έχει με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων με στόχο μια θεσμική αναδιοργάνωση στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ώστε να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα. Στη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την επόμενη περίοδο πρέπει να προσθεθεί η νησιωτικότητα, γιατί εμείς οι νησιώτες έχουμε τα ίδια δικαιώματα με όλους τους Ευρωπαίους. Η συζήτηση πλέον πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα επιχειρήματα και να έχει ένα στόχο, την ενδογενή ανάπτυξη των νησιών. Τα συνέδρια των νησιωτικών περιφερειών έφεραν κοντά την περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων με αυτήν της Κρήτης, είπε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στόχος πλέον είναι η προώθηση των κοινών προβληματισμών των δύο περιφερειών για την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών στα νησιά. Εργαζόμαστε στα πλαίσια των περιφερειών Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, προωθώντας τα κοινά μας προβλήματα. Σε όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει από κοινού προσπάθειες για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας στα νησιά και στις περιφέρειές μας. Παίρνουμε εμπειρίες από τις εμπειρίες των άλλων και προσπαθούμε αυτές τις εμπειρίες να τις μετοσιώνουμε δημιουργικά στις δικές μας συνθήκες. Νησιωτικότητα, μεταφορές, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων ήταν μερικά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στην 31η Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων με τον κύριο Αλεξάκη, ωστόσο να τονίζει πως υπάρχει δυσαρέσκεια καθώς τα περισσότερα χρήματα κατευθύνονται προς την κεντρική Ευρώπη. Πάμε τώρα στην Πάτρα και στο αστυνομικό ρεπορτάζ για σε μια απίστευτη υπόθεση απάτης. Ένας 34χρονος προσποιούμενος στον αθλητικογράφο απέσπασε από μια 47χρονη το ποσό των 9.000 ευρώ. Το ρεπορτάζ έχει ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Δυστυχώς η 47χρονη γυναίκα την πάτησε γιατί δεν έπεσε σε αθλητικογράφο, αλλά σε έναν απατεώνα. Πρόκειται για έναν άνδρα 34 ετών, ο οποίος από πέρυσι τον Φεβρουάριο, από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και τις 15 Μαρτίου του 2019, έπειθε την συγκεκριμένη γυναίκα ότι με την ιδιότητα που έχει ως αθλητικογράφος γνωρίζει εκ των προτέρων τα αποτελέσματα διαφόρων αγώνων. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα την έπειθε να του δίνει χρηματικά ποσά προκειμένου ο ίδιος να τα ποντάρει για λογαριασμό της. Βέβαια, αποκαλύφθηκε η απάτη αυτή. Συνολικά η γυναίκα έχασε περίπου 9.000 ευρώ, τα οποία τα είχε δώσει στον 34χρονο, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της απάτης, μιας και εις βάρος του έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία από την υποδιεύθυνση ασφαλείας πατρών.
Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεκάδες πρώην συμβασιούχοι του Δήμου Πατραίων συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Αντιπροσωπεία των εργαζομένων ανέβηκε στα γραφεία της Νομαρχιακής, κατέθεσε ψήφισμα και ζήτησε κατηδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας ώστε να δοθεί λύση στο εργασιακό τους μέλλον. Τουλάχιστον 70 πρώην συμβασιούχοι της κοινοφελούς εργασίας του Δήμου Πατραίων έκαναν συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί της Παρασκευής μπροστά από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στην Οδό Γούναρη, στην Πάτρα. Μας είπαν ότι ο νόμος λέει όταν είσαι 8 μήνο, 8 και μία μέρα σπάς σπίτι σου. Ο νόμος, επειδή δεν ξέρω από νόμους είμαι, ο συγκεκριμένος νόμος που καθίσαμε 17 ώρες να τον καταλάβουμε και μας τον εξηγήσαμε, δεν ξεχωρίζει κοινοφελές, ΑΣΕΠ κλπ. Η πρόσφατη απόφαση των δικαστηρίων έβαλε τα φόπλακα στις όποιες προσδοκίες των πρώην συμβασιούχων του Δήμου Πατραίων για συνέχιση της εργασίας τους, κάτι που προσπαθούν να αλλάξουν. Ο κύριος μπήκε μέσω ΑΣΕΠ γιατί είχε 2 μήνες παραπάνω ανεργία από μένα. Δεν την ξαναβγάλατε στο επόμενο να έχω εγώ, να πω εγώ και μην απέξω. Έτσι γίνεται. Άρα μας ξεχωρίζετε. Εμείς κάναμε βγήκαμε από το κοινοφελές. Κάναμε ασφαλιστικά μέτρα. Λέτε, τα οποία... κοινοφελές κάνατε τα ασφαλιστικά μέτρα. Ναι. Δεν είπα στο κοινοφελές. Πώς εμείς αυτή τη στιγμή που βγήκαν τα ασφαλιστικά μέτρα με προσωρινή διαταγή και ενταχθήκαμε στο Δήμο, εργαζόμαστε για το Δήμο. Το πρόγραμμα στο οποίο ανήκετε εσείς είναι πρόγραμμα που χρηματοδοτείται αμιγώς από Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ τα προγράμματα τα οποία είναι παραδείγματος χάρη για τα hot spot είναι από πόρους της ελληνικής κυβέρνησης μόνο. Πρόθεση της αντιπροσωπείας των πρώην συμβασιούχων που ανέβηκαν στον έκτο όροφο, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η επίδοση ψηφίσματος στα τοπικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, ζήτησαν κατηδίαν συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Έφη Αχτσιόγλου. Οι πρώην συμβασιούχοι παρέμειναν για αρκετή ώρα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο σημείο βρίσκονταν διακριτικά και άντρες της Ελλάς. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ενεργειακές επενδύσεις και βιώσιμος τουρισμός, ευρωπαϊκή εμπειρία, παραδείγματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ζάκυνθος είναι ένα από τα νησιά που προσπαθεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Greening the Islands μετά και την Κρήτη. Εκπρόσωποι του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στην Κέρκυρα για να συμμετέχουν στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακές επενδύσεις και βιώσιμος τουρισμός, ευρωπαϊκή εμπειρία, παραδείγματα και χρηματοδοτικά εργαλεία». Στόχος να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και το πλαίσιο που θα υποστηρίξει τις νησιωτικές κοινότητες στην μετάβαση προς μια καθαρή, χαμηλού κόστους ενέργεια. Και όπως αναφέραμε, οι πρωτοβουλίες αυτές της καθαρής ενέργειας, όπως και τα στοιχεία των πράσινων νησιών, σημαίνει αναβάθμιση περιβαλλοντολογικά σε όλα τα θέματα για να έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι βιώσιμο και σε συνάρτηση με την ανάπτυξη και τη τουριστική ανάπτυξη να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον μας. Η ενεργειακή μετάβαση στη νέα εποχή χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την Ευρώπη προς το 2030 και 2050 δίνει έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες. Η Ζάκυνθος είναι ένα από τα νησιά που προσπαθεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Greening the Islands μετά και την Κρήτη. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ήδη έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για να γίνει η Ζάκυνθος κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση βιώσιμων λύσεων σε νησιά και άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Αλλά μας απασχολεί και το θέμα του να μπορέσουμε να έχουμε τη Ζάκυνθο μέσα στα Greening Islands, κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει δρομολογηθεί μετά την Κρήτη η οποία έχει κλείσει, θα είμαστε κι εμείς. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα όριμο στάδιο. Με την ολοκλήρωση των εκλογών, πιστεύω και μετά με την καινούργια Δημοτική Αρχή, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ένταξή μας στα Greening Islands. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και να αλλάξουμε θέμα. Παγκόσμια αναγνώριση για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και για τον τεχνικό κόσμο της χώρας αποτελεί η βράβευση από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών του έργου μελέτης και κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος Πάτρα της Ολυμπίας Οδού. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών, πρόκειται για ένα από τα 5 δυσκολότερα και πιο σύνθετα τεχνικά έργα στον κόσμο. Ξεχωριστή θέση στην τελετή βράβευσης για το μέγα βραβείο του εξοχότερου επιτεύγματος έργου πολιτικού μηχανικού, μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, είχε η Ολυμπία Οδός. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τιμή για όλους όσους έχουν δουλέψει σε αυτό το έργο, για τις τεχνικές εταιρείες, τους μετόχους αυτού του έργου, για τους εργαζόμενους στην κατασκευή αλλά και στην λειτουργία, όλους όσους είχαν με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή στην κατασκευή αυτού του δύσκολου έργου. Η Ολυμπία Οδός συμπεριλήφθηκε στα 5 κορυφαία έργα που βραβεύτηκαν από τις 100 υποψηφιότητες που επιλέχθηκαν παγκοσμίως και αφορούν στο σύνολο του φάσματος των έργων πολιτικού μηχανικού. Μάλιστα, ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού είναι το μοναδικό έργο ευρωπαϊκής χώρας πλην Αμερικής που απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι η πολυπλοκότητα στη διαχείριση αυτού του έργου λόγω της ταυτόχρονης κατασκευής και λειτουργίας, σε συνδυασμό με το κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του δρόμου, δηλαδή τις αλλαγές που φέρνουν οι κοινωνίες κατά μήκος του δρόμου, ήταν αυτά τα στοιχεία που έκαναν την Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών να διακρίνουν το έργο της Ολυμπίας Οδού μεταξύ 100 άλλων έργων από όλο τον κόσμο. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών Αθηνών με πλήθος σύνθετων κατασκευών, σύραγγες, γέφυρες καθώς και εξαιρετικά πολύπλοκα γεωτεχνικά έργα αντιστήριξης σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή όπως η νότια ακτή του Κορινθιακού κόλπου αλλά και με πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν και αναδείχθηκαν ήταν μια πολύ σημαντική πρόκληση για το Υπουργείο Υποδομών. Μια πρόκληση στην οποία οι μηχανικοί και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και συνέπεια, κάτι που οδήγησε στην ξεχωριστή αυτή παγκόσμια διάκριση του έργου. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην παρουσίαση της Ολυμπίας Οδού μεταξύ των φιναλίστ στην ιστοσελίδα της η Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών αναφέρει ότι χρειάστηκε περισσότερο από μια δεκαετία αλλά ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ελλάδας, παλαιότερα γνωστός ως δρόμος Καρμανιόλα, αντικαταστάθηκε από την Ολυμπία Οδό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος βελτίωσε κατακόρυφα το επίπεδο οδικής ασφάλειας, αναβαθμίζοντας συνολικά τη μετακίνηση σε εκατοντάδες προορισμούς. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Με κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Όλγας και την ανάγνωση του όρκου των αγωνιστών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, ξεκίνησαν στην Πάτρα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν ανήμερα της επετείου με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση. Με λαμπρότητα διεξάγονται και φέτος οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στην Πάτρα. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από το πρωί της Παρασκευής με εκδηλώσεις στην πλατεία Όλγας και την πλατεία Αγίου Γεωργίου, όπου έγινε ανάγνωση του όρκου των αγωνιστών του 1821. Στεφάνη κατέθεσε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Είμαστε εδώ πέρα για να τιμήσουμε όλους αυτούς που έδωσαν τους αγώνες τους για να έχουμε την ελευθερία μας. Από αυτό όμως πρέπει να βγάλουμε και το συμπέρασμα για το σήμερα, γιατί το μόνο να τιμάς αυτούς που αγωνίστηκαν στο παρελθόν, αλλά εσύ σήμερα να μην κάνεις τίποτα, δεν είναι τιμή. Κυρία Παναγιωτοπούλου Ελένη, από το Σύλλογο Ευρωπαίου Υγείας. Στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων έφτασαν λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα οι δαφνοδρόμοι από τη Μονή Αγίας Λαύρα στα Καλάβρητα, ενώ πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Εκκινητή της Επανάστασης, Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού. Μια εκδήλωση για την ιστορική μνήμη, για το 1821, για τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, με τη σημερινή ματιά το πώς δένουν τα Καλάβρητα, η Αγία Λαύρα με την Πάτρα των Παλαιών Πατρών Γερμανού. Για να τιμήσουμε τους πρωταγωνιστές, τους πρωτοπόρους της Επανάστασης του 1821. Η 25η Μαρτίου είναι μια ημέρα ορόσημο για την νεότερη ιστορία μας, μια και σημαίνει την απαρχή της σύστασης του νεοελληνικού κράτους και μια καινούργια περίοδος της νεοελληνικής ιστορίας.
Ο σύλλογός μας κάθε χρόνο είναι παρόν εδώ με τους αθλητές μας για να τιμήσουμε τους ήρωες του 1821. Ο ελληνικός λαός άοπλος πολέμησε με χαντζάρια, με μαχαίρια εναντίον των Τούρκων για να ελευθερωθεί που έπειτα από 400 χρόνια. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας θα κορυφωθούν στην Πάτρα τη Δευτέρα με την επίσημη δοξολογία στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό και στη συνέχεια με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η αναπληρώτρη Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου. Πλήθος εκδηλώσεων προγραμματίζονται και στην Καλαμάτα. Τις εκδηλώσεις θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας που θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα και σε άλλες πόλεις της Μεσσηνίας. Δεν είναι για το θέαμα αυτές οι μέρες. Είναι για να ενισχύσουν την πατριωτική μας στάση. Και πατριωτική στάση σημαίνει να ξέρουμε την ιστορία μας, να θυμόμαστε τους προγόνους μας, να κάνουμε τη δουλειά μας, να μην κλέβουμε το δημόσιο, να φροντίζουμε για τα δημόσια πράγματα. Αυτό σημαίνει η πατριωτική στάση. Την εβδομάδα αυτή και πιο συγκεκριμένα αύριο Σάββατο 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο η αναπαράσταση της απελευθέρωσης Καλαμάτας από τον Οθωμανικό ζυγό. Στις εκδηλώσεις θα παρευρίσκεται και θα τις τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος Δημοκρατίας ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Την τιμητική του αυτές τις ημέρες θα έχει το δημοτικό τραγούδι αναφορικά με την ιστορία του και τη σημασία του. Και στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν δύο σπουδαίες συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού, αφιερωμένες στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Η πρώτη προετοιμάζεται για το Σάββατο 23 Μαρτίου με τίτλο «Με το σουράβλι και το ζουρνά». Και η δεύτερη στις 24 Μαρτίου από τη Δημοτική Φιλαρμονική της πόλης με τίτλο «Καντάτα Ελευθερίας». Μία σημαντική εκδήλωση. Είναι συγκεκριμένα μια εκδήλωση για το δημοτικό τραγούδι και ακόμα πιο συγκεκριμένα το δημοτικό τραγούδι που περιέγραψε τους αγώνες των Ελλήνων κατά την περίοδο και την προεπαναστατική αλλά και την επανάσταση του 1821. Τέλος, πολλές είναι οι προετοιμασίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τα συνεργεία του Δήμου να είναι επιποδός προκειμένου η πόλη να είναι έτοιμη για να δεχθεί τους επισκέπτες. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα και στη Ζάκυνθο με την κατάθεση στεφάνων από τους μαθητές. Αυτό που ξεχώρισε ήταν η επίσκεψη των ενηλίκων του τμήματος ΑΜΕΑ του Κέντρου Πρόνοιας Ιωνίων Ίσων στο Ολόφο του Στράνη. Με προσκύνημα και κατάθεση στεφανιών των μαθητών, προσκόπων και οδηγών στο Ηρώο Πεσόντων ξεκίνησε στη Ζάκυνθο με κάθε επισημότητα και φέτος ο εορτασμός για την 198η επέτειο της Εθνικής και Θρησκευτικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου συμμετείχε και το Κέντρο Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων και οι ενήλικοι του τμήματος ΑΜΕΑ που επισκέφτηκαν τον Άγιο Γεώργιο των Φιλικών και ενημερώθηκαν για τον ιστορικό χώρο. Στην συνέχεια επισκέφτηκαν και τον Λόφο του Στράνη και μπροστά στο μνημείο του Διονύσιου Σολομού τραγούδησαν τον ύμνο «Εις την Ελευθερία». Οι δύο αυτοί χώροι για μας σηματοδοτούν τις ακατάλλητες αξίες της πατρίδας μας και οπωσδήποτε εκείνη την τεράστια έννοια και πράξη βεβαίως της ελευθερίας. Αυτό ήταν και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτά και οπωσδήποτε και για μας τους μεγαλύτερους αυτές οι μέρες η μέρα του Ευαγγελισμού είναι μια ημέρα η οποία μας έχει, πιστεύω, σημαδεύσει στο διάβα της ζωής. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την μαθητική παρέλαση την Δευτέρα.
22 Μαρτίου και ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα νερού. Στην Πάτρα η ημέρα επιλέχθηκε από την ΔΕΙΑΠ για την πραγματοποίηση ημερίδας όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός της επιχείρησης. Ταυτόχρονα το σπίτι του νερού άνοιξε τις πόρτες του ευαισθητοποιώντας το κοινό για το πολυτιμότερο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Με φετινό σύνθημα «Νερό για όλους, να μην μείνει κανείς πίσω» γιορτάζεται την 22 Μαρτίου η Παγκόσμια ημέρα νερού. Στόχος για φέτος είναι εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στα ύδατα ως το 2030. Στην Πάτρα το σπίτι του νερού είχε ανοιχτές τις πόρτες του, υποδεχόμενο μικρούς και μεγάλους για μια ενημερωτική περιήγηση. Γιορτάζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, διότι το νερό είναι ένα αγαθό που σχετίζεται με τη ζωή και γενικότερα την επιβίωση του ανθρώπου. Και νομίζω ότι είναι ένα χώρος ο οποίος έχει γίνει σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική προβολή και ευαισθητοποίηση της περιοχής μας. Τα στοιχεία του ΟΗΕ είναι αποκαλυπτικά. Ο επωνομαζόμενος και λευκός χρυσός είναι η πλέον αυξανόμενη πηγή σύγκρουσης και πολέμου την ίδια ώρα που περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, με αποτέλεσμα εκατομμύρια να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν κάθε χρόνο. Η παρουσία του δηλώνει την ύπαρξη ζωής. Σε μια εποχή που τα αποθέματα του νερού στερεύουν, η ορθολογική του χρήση είναι το ζητούμενο για την παγκόσμια κοινότητα. Την ημέρα επέλεξε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Πάτρας για την πραγματοποίηση ημερίδας απολογισμού των δράσεών της. Να ευχαριστήσουμε σαν πατραϊκός λαός από τα βάθη της ψυχής μας τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑ και να τους πούμε ότι συνεχίστε, αποδείξατε στην πραγματικότητα τις δυνατότητές σας. Παρουσιάζεται το έργο της, ένα έργο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε όλο το Δήμο, με έργα χρηματοδοτούμενα αλλά και από ιδίους πόρους της ΔΕΙΑΠ που έχουν στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Η ΔΕΙΑΠ έχει θέσει τα τελευταία χρόνια ως πρωταρχικό στόχο της την πρόσβαση σε καθαρό και ποιοτικό νερό για όλους ανεξαρτήτως κριτηρίων. Εξάλλου η πρόσβαση στο νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Όμως για δισεκατομμύρια ανθρώπους το δικαίωμα αυτό παραμένει απλώς ένα άπιαστο όνειρο. Επιστρέφουμε στην Καλαμάτα. 14 νέους υποψηφίους συμβούλους παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα Μπροστά, Βασίλης Κοσμόπουλος. Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο διοίκησης των Δήμων, τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Κοσμόπουλος κατά την διάρκεια της παρουσίασης 14 νέων υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με τον συνδυασμό Καλαμάτα Μπροστά. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πολύ έγκαιρα, καταθέσαμε την επιθυμία μας να είμαστε και πάλι παρόντες στο νέο τοπίο της αυτοδιοίκησης με έναν πολυσυλλεκτικό, ανεξάρτητο και αμιγώς αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Όπως κάναμε πάντα, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής μας στα δημοτικά δρόμενα, είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και διάφανοι στην επαφή μας με τους πολίτες. Ανάμεσα στους υποψήφιους και τρεις νυν δημοτικοί σύμβουλοι, οι Στάθη Σταματόπουλος, Δημήτρης Φαβατάς και Γιάννης Χριστόπουλος, που πρόσφατα ανακοίνωσαν την προσχώρησή τους στο συνδυασμό Καλαμάτα Μπροστά. Ότι συναντηθήκαμε με πολλούς συμπολίτες μας που είχαν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στα αυτοδιοικητικά πράγματα του Δήμου μας και αρκετοί μάλιστα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Με κάποιους από αυτούς θα δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη των εκλογών, αφού θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας Καλαμάτα Μπροστά. Παρόντες στην παρουσίαση και τρεις βετεράνοι δήμαρχοι, ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Κουτσούλης, ο πρώην δήμαρχος Θουρίας Γιώργος Καλέος και ο πρώην δήμαρχος Πεταλιδίου Ηλίας Κουτσοδημητρόπουλος, που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Βασίλη Κοσμόπουλου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του Άγγελου Πολυδωρόπουλου. Δεκάδες ήταν τα συγκινητικά μηνύματα στα social media των φίλων και συνεργατών του γνωστού πατρινού. Θλίψη στην πόλη της Πάτρας και περισσότερο στους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με το πατρινό καρναβάλι σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άγγελου Πολυδωρόπουλου. Ο Άγγελος Πολυδωρόπουλος ήταν βαθύς γνώστης του πατρινού καρναβαλιού, ήταν μέλος της Καρναβαλικής Επιτροπής από το 1977 και αργότερα μέλος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Καρναβαλιού, ενώ έφυγε ως μέλος της. Νομίζαμε ότι θα συνεχίσουμε πάλι να συζητάμε για το καρναβάλι, γιατί μετά την ολοκλήρωση του καρναβαλιού όλοι συζητάμε για το καρναβάλι με κάποιους ανθρώπους. Θα πίναμε έναν καφέ, θα τα λέγαμε, θα σχολιάζαμε τα καλά και τα άσχημα, αλλά δυστυχώς ο Άγγελος έφυγε και κανείς δεν το περίμενε. Κανείς, μα κανείς.
Ο Άγγελος Πολυδωρόπουλος βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του το πρωί της Παρασκευής, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ της Πέμπτης επικοινώνησε τηλεφωνικά με οικία του πρόσωπα και τους ανέφερε πως δεν αισθάνεται καλά. Σοκ. Η είδηση του θανάτου του Άγγελου Πολυδωρόπουλου ήταν σοκ. Σοκ για όλους. Δεν το περίμενε κανείς. Είναι η δεύτερη απώλεια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για την Καρναβαλική Επιτροπή. Το Σάββατο του Καρναβαλιού έφυγε από τη ζωή η γνωστή πατρινή Ντέμπι Παπαφιλιποπούλου, η οποία είχε έντονη κοινωνική δραστηριότητα και κατά το παρελθόν είχε διατελέσει μέλος της Καρναβαλικής Επιτροπής. Επειδή έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, ήταν για όλους σοκ. Ο Άγγελος ήταν τα 40 τόσα χρόνια του κρυμμένου θησαυρού. Ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά ήταν πάνω κατά πάνω στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του Άγγελου Πολυδωρόπουλου αφορούν σε παθολογικούς παράγοντες. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο από τον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. Τώρα προάγοντας για μία ακόμα χρονιά το αθλητικό ιδεώδες, ο Μαραθώνιος Μεσσίνης θα διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου. Η αθλητική εκδήλωση πραγματοποιείται επί 14 συναπτά έτη και γνωρίζει επιτυχία λόγω της μεγάλης συμμετοχής των αθλητών. Για 14η χρονιά διοργανώνεται στη Μεσσίνη ο Μαραθώνιος με τις δηλώσεις συμμετοχής να έχουν ξεκινήσει. Η οργάνωση είναι του Δήμου Μεσσίνης σε συνδιοργάνωση με τους Δήμους Μεσσηνίας υπό την αιγίδα του ΕΑΣ Αίγας Πελοποννήσου και τη στήριξη της περιφέρειας και της Ολσμαΐ. 14ος Μαραθώνιος, ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη μας. 14 χρόνια επιτυχία και νομίζω ότι φέτος έχει γίνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Όλοι οι συντελεστές έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και τα αποτελέσματα φαίνονται από τις πληροφορίες που έχω και από τις υπηρεσίες και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι θα είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση. Για μία ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο Μεσσίνης και με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός, το Μαραθώνιο της Μεσσίνης, έναν οικολογικό μαραθώνιο όπως έχει χαρακτηριστεί, διότι πραγματοποιείται μέσα σε περιοχές όπου είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες του κλασικού αθλητισμού και γενικότερα, εκτιμώντας λοιπόν εμείς το συμβολισμό του μαραθωνίου, δηλαδή τη συμμετοχή, την ευγενή άμυλα και τη συναδέλφωση των λαών, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε δίπλα σε τέτοια πολύ σημαντικά γεγονότα. Η εκκίνηση του μαραθωνίου θα γίνει την Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 7 το πρωί στην κεντρική πλατεία Μεσσίνης, με το χρονικό όριο τερματισμού να είναι 6 ώρες για το μαραθώνιο δρόμο και 7 ώρες για το δυναμικό βάδι. Ο 14ος μαραθώνιος δρόμος Μεσσίνης, μετά τον κλασικό μαραθώνιο των Αθηνών, είναι ο μακροβιότερος στην ιστορία των μαραθωνίων δρόμων. Σε εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ θέλω πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα να εκφράσω τη βεβαιότητα της άρτιας αγωνιστικής και οργανωτικής επιτυχίας του μαραθωνίου δρόμου αφού βρίσκεται στα χέρια των έμπειρων στελεχών που έχουν αποκτήσει πείρα τεράστια όλα αυτά τα χρόνια αλλά και έχουν ιδιαίτερο πάθος για την διοργάνωση του Ηλία του Ζαχαρόγιαννη, του Χρήστου του Παναγιωτόπουλου, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας με τον πρόεδρο τον κύριο Μπένο και τον κύριο Ζάνη. Θεωρώ λοιπόν έτσι ως υπεύθυνος του ΣΕΓΑΣ ότι η επιτυχία θα είναι απόλυτη. Από την πλευρά του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας είμαστε για μία ακόμη χρονιά εδώ, τόσο στο οργανωτικό όσο και στο αγωνιστικό κομμάτι, ως συνδιοργανωτές της αγάπης, επαναλαμβάνω τη λέξη της αγάπης που δείχνει ο Δήμος Μεσσίνης για αυτόν τον αγώνα, που είναι γιορτή για τη Μεσσίνη την Κυριακή, γιορτή για τον ομό μας, γιορτή για την Πελοπόννησο γενικότερα. Παράλληλα με το μαραθώνιο, η Οργανωτική Επιτροπή έχει αποφασίσει και τη διεξαγωγή σκυταλοδρομίας μαραθωνίου για δρομείς που θέλουν να τρέξουν τη διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου, αλλά είναι προετοιμασμένοι για μικρότερης διάρκειας προσπάθεια. Ξεκίνησε η παράσταση «Η δύναμη του Σκότου» σε σκηνοθεσία Παρασκευά Παπαπετρόπουλου από την ερασιτεχνική ομάδα Δούριος Ύπος στο Θέατρο Απόλλων στον Πύργο. Οι συντελεστές μίλησαν για την υπόθεση και την προσπάθεια που έχουν κάνει για να σταθούν αντάξει του κειμένου. Παραστάσεις θα δίνονται έως και τις 31 Μαρτίου εκτός Δευτέρας και Τρίτης.
ξέρω στο παράδειγμα. Ναι, άσε με να τα πω εγώ. Εγώ ξέρω να μιλάω. Άκουσε να σου πω ποιο τριγνάνι. Η παράσταση «Η δύναμη του σκότους» του Λέο Τολστόη, σε σκηνοθεσία Παρασκευά Παπαπετρόπουλου, ξεκίνησε από την θεατρική ομάδα Δούριος Ήπος στο Θέατρο Απόλλων, στον Πύργο. Έλος πάντων, κάτι μουρλούσα και λόγω του πρέπει να ξέρεις πώς θα τους φέρεις τα νερά σου. Καμώνες ότι συμφωνείς μαζί τους και όταν το πράγμα φτάσει στο ψητό τα ράζεις όλα. Ο Τολστόη έγραψε το θεατρικό το 1886 και κυρίως αντιμετώπισε το δίλημα που αφορά στη σωτηρία της ψυχής. Πρέπει άραγε ο άνθρωπος να σταθεί επί των δυνάμεών του σπάζοντας όλα τα ενοχικά και μη εμπόδια ή ο Θεός να δώσει την τελική λύση και λύτρωση. Όπως είπε και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, το θεατρικό έργο είναι βαθιά ψυχαναλυτικό, μιας και είναι γεμάτο ερωτήματα και απαντήσεις για το μέσα μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μα όλους τους συνεργάτες για αυτή την υπέροχη συνεργασία και τη διαδρομή που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Ο Λέων Τολστόη, με τη δύναμη του σκότους, επιχειρεί μια κατάβαση στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής, εξερευνώντας ποια είναι τα όρια στα ένστικτα που φωλιάζουν μέσα μας, ποιος ο ρόλος της κληρονομικότητας, καθώς και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνουν συνειδήσεις και επηρεάζουν την ανθρώπινη οντότητα. Το έργο βασίστηκε σε μια πραγματική ιστορία με ήρωες απλούς ανθρώπους του λαού. Ευτυχώς για μια ακόμα χρονιά είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαπετρόπουλο ως σκηνοθέτη. Τον βασικό σκηνοθέτη μας έχει οδηγήσει τόσα χρόνια σε τόσο δύσκολα μονοπάτια και ιδιαίτερα σε αυτό, το οποίο για όλους μας ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση. Χρειάστηκε να ανακαλύψουμε άλλες πτυχές του εαυτού μας που δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν μέσα μας. Η δύναμη του σκότους είναι δοσμένη από μας με όλη μας τη δύναμη και ελπίζουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες του νομού για την αμέριστη συμπαράστασή τους, όπως κάνουν συχνά τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και τις εφημερίδες του νομού, γενικά τα ΜΜΕ, για τη συμπαραστασή τους και την παρουσίαση του έργου μας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Παρασκευά Παπαπετρόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω, ας πούμε, την αρχή μου ως ερασιτέχνης ηθοποιός και όλους τους συνεργάτες που όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούμε για το καλύτερο. Οι παραστάσεις στο Θέατρο Απόλλων στον Πύργο συνεχίζονται έως και τις 31 Μαρτίου εκτός Δευτέρας και Τρίτης. Για να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Στην 7η θέση της Basket League υποχώρησε ο Ολυμπιακός μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή και την αφαίρεση 6 βαθμών από το πρωτάθλημα. Οι Ερυθρόλευκοι που από υπαιτιότητά τους δεν έπαιξαν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ άνοιξαν τον δρόμο ώστε ο Προμηθέας της Πάτρας να αναρχηθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας και να είναι ακόμα πιο διασφαλισμένος στη μάχη που κάνει για την τετράδα του πρωταθλήματος. Αυτή η εξέλιξη ευνοεί τους αχαιούς που έχουν δύσκολο πρόγραμμα μπροστά τους, αρχής γενομένης με το παιχνίδι με την Κίμη εκτός έδρας. Στην Football League, μια σημαντική θέση αναμένεται να αναλάβει στην Παναχαϊκή ο Κώστας Χαλκιάς, αφού θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Το πόστο που είχε μείνει κενό μετά την αποχώρηση του Κώστα Κατσουράνη θα αναπληρωθεί από τον βετεράνο τερματοφύλακα, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τους κοκκινόμαυρους στην αναγέννησή τους. Από μια νέα θέση τώρα θα προσπαθήσει να συνεισφέρει στην Παναχαϊκή και να την βοηθήσει να κάνει το βήμα παραπάνω. Μετά από το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την παράβαση στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΕΤ του Σπάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League προχώρησε στην αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι η Σπάρτη στον προσεχή αγώνα που είχε να δώσει θα πάρει το τρίποντο άνευ αγώνα, ενώ αυτό θα γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν προγραμματισμένες αναμετρήσεις με τον σύλλογο που αποχωρεί άδοξα στην παρθενική του σεζόν στην κατηγορία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, ξένη ταινία και στις 11 επί παντός. Απόψε, στην εκπομπή φιλοξενεί το αντιδήμαρχος ΝΑΦΠΑΚ του Κώστας Καρακώστας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν, στο YouTube Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.